Φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, με το Χάρη Φασουλά, το Γιάννη Σπαχή, τον Παντελή Σταυρακάκη, τον Μανώλη Τσιριλιάνκο και τον Δημήτρη Μανουσάκη. Mm-hmm. Ακριβώς έτσι, αυτή και... είναι η πολύ όμορφη μουσική μας παρέα από τα Ανόγια και όχι μόνο, και Ηράκλειο και Χανιά. Και παρουσιάζουμε απόψε, έχουμε τη μεγάλη χαρά να παρουσιάζουμε την προσωπική δισκογραφική δουλειά του Χάρη Φασουλά με τίτλο Ταξίδι, φως μου είναι η ζωή. Ήδη ακούσαμε τραγούδια που περιέχονται σε αυτή τη δουλειά. Και με ένα ολοκένουργιο τραγούδι θα συνεχίσουμε με τίτλο Του γυρισμού ελπίδα. Βέβαια, τα ξέρω γιατί τα λέγαμε και στο διάλειμμα, γι' αυτό ήδη τα μαρτυράω και γελάει ο Χάρης. Χάρη, ένα πολύ όμορφο τραγούδι σε μουσική και στίχους δικού σου. Αλλά βλέπω εδώ ότι το ερμηνεύεις, έχεις την τιμή τη μεγάλη έτσι, να το ερμηνεύεις με τον Βασίλη Σταυρακάκη, τον γνωστό και αγαπημένο μας μουσικό. Αγαπημένο Βασίλη Σταυρακάκη σε όλους και σε μένα πολύ. Βέβαια. Και μεγάλη μου τιμή που συμμετείχε ο Βασίλης στο δίσκο μου. Και... ο Βασίλης Σταυρακάκης δύο τραγούδια λέμε μαζί. Θα παίξουμε τώρα του γυρισμού Ελπίδα. Και ο Γιώργης Οβρέτος ο Κάτης επίσης τραγουδάμε Ανογιανές Κοντιλιές μαζί. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή που είναι στο δίσκο μου. Ωραία. Τα παιδιά. Μπράβο. Πάμε λοιπόν να σας ακούσουμε. Ξενιτιά στο πέλαγο, της
Ζωντανή του γυρισμού η ελπίδα. Έτσι είναι, πολύ ωραία το τραγουδήσατε, πολύ ωραία έτσι μας το μεταφέρετε. Μου άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι και η μουσική. Ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρένια. Η ελπίδα. Η ελπίδα, η ελπίδα είναι που το έκανε ωραία. Με την ελπίδα ζει κάθε άνθρωπος. Έτσι. Και όπως λέμε, εγώ θα ήθελα να διαβάσω αυτά τα ωραία λόγια που γράφεις εδώ στο ένθετο. Πολλές φορές, λέει ο Χάρης, μια στιγμή είναι αρκετή να σε παρακινήσει ώστε να συλλέξεις εικόνες, συναισθήματα, μουσικές, λόγια που πολιορκούν το νου και να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα. Κάπως έτσι και έπειτα από βαθιά εσωτερική ανάγκη, μια μέρα ξεκίνησες δοκιμαστικά αυτή την προσωπική δισκογραφική απόπειρα και απόψε έχουμε την μεγάλη χαρά να την παρουσιάζουμε, έτσι. Με τους καλούς σου φίλους, ευχαριστήσεις στη συνέχεια. Φίλους πρόσωπα, φίλους παύλα πρόσωπα γράφεις που συμμετέχουν έτσι σε αυτή τη δουλειά. Να πω με αυτό την μπάσα που μου έδωσες, ναι, Ζαχαρένια, ναι, ότι πριν το 2013 κάπου είχα πάει στον αφύρο μου, στο Νταγιαντά του Μενέρο, να πω ευχαριστώ του Μενέρο που έχει αναλάβει και την ενορχήστρωση στο δίσκο, έχει παίξει και λίρα μέσα, και τον αδερφό του, τον Γιώργη, που έχει παίξει πολλά όργανα στο δίσκο μου. Τα παιδιά με βοηθήσανε πάρα πολύ. Να πω ότι πήγα δοκιμαστικά να γράψω στο στούντιό τους ένα τραγούδι, έτσι. Μου λέει ο Μενέρος, έλα να γράψεις ένα τραγούδι, να δούμε πώς θα βγει αυτά. Και πήγα για πλάκα. Ωστόσο, μετά που έφυγα από εκεί, σκεφτόμουν μόνος μου και λέω να ξεκινήσω μια δισκογραφική απόπειρα προσωπική, όπως γράφει και μέσα. Ναι, ναι. Έγραψα ένα τραγούδι τότε, το οποίο βέβαια αυτό το τραγούδι δεν εμπήκε στο δίσκο. Αλήθεια, και το ετοιμάζω για πέρα-πέρα. Αλλά αυτό το τραγούδι μου άρεσε και συνέχισα γερόμανο. Αλήθεια το λέω αυτό. Ωραία. Αυτό το τραγούδι δεν εμπήκε στο δίσκο, θα το γράψω πέρα-πέρα. Αλλά ήταν η αφορμή να ξεκινήσω αυτή την προσωπική δισκογραφική δουλειά. Πολύ όμορφα. Να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Επίσης, να πω, είπα και το Μενέρο τον Ταγιαντά και τον Γιώργο τον Ταγιαντά, να πω ότι έχει παίξει στο CD μέσα ακόμα ο Μιχάλης ο Κονταξάκης, έχει παίξει ο Γιώργης ο Ζαχαριουδάκης, έχει παίξει ο Αντώνης ο Βουμβουλάκης, έχει παίξει η Άννα Μεσαρετάκη, έχει παίξει ο Δημήτρης ο Μπέρκης, ο Γιώργος ο Μπαμπάτσης, ο Δημήτρης ο Μανουσάκης που είναι εδώ απόψε. Ναι. Ο Νίκος ο Χαριστάκης, δεν πιστεύω να ξεχνάω κανέναν. Ο Γιώργος ο Βρέτζος. Ο Γιώργος ο Βρέτζος. Ναι, ο Γιώργος ο Βρέτζος και ο Βασίλης Σταυρακάκης τραγουδάνε βέβαια. Ναι, εντάξει, τους είπα πριν. Αναφέρθηκε σε όλους. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έτσι είναι. Έχουν βοηθήσει για να βγει αυτό το μουσικό έργο. Τους ευχαριστώ και δημόσια. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Τι θα ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι πάλι από το δίσκο. Λέγεται Νεράιδα Ονειρεμένη. Είναι κάποια γνωστά συρτάκια, θα τα παίξουμε έτσι με ένα ύφος ευαίσθητο, θα έλεγα, αργό. Και η στίχη θα πω ότι είναι του Γιάννη του Μπατζέρη, συγχωριανού μου, Τζαβολογιάννη γνωστού, Στσιανογιάννους περισσότερο. Κάποιες όμορφες μαντινάδες που μου αρέσουν αρκετά και τις έβαλα στο δίσκο. Για να που λες για νεράιδες, θα μου επιτρέψεις να το αφιερώσω στην κορούλα μου, την νεραϊδούλα μου, όπως τη λέω και τώρα, θα χαρεί που θα μας ακούσει. Αφιερωμένο στην κορούλα. Λοιπόν. Και σε όλα τα κοριτσάκια που μας παρακολουθούν και τα αγοράκια, σε όλους τους μικρούς μας φίλους. Πάμε. Thank you.
στο πλευρά της θάλασσας και στο ουρανού το γκρίζω. Αγάπη μου και στο ουρανού το γκρίζω. Thank you.
σε πληγεί. Τελευταίες που πήραν μέρος σε αυτή τη δουλειά. Βλέπουμε βέβαια και πλούσιο φωτογραφικό υλικό που φαίνεται στο ένθετο της δουλειάς αυτής. Νίκο, για να είναι το φωτογραφικό υλικό μου αρέσει εμένα αρκετά, γιατί είναι αναμνήσεις από τη δισκογραφία. Έχει πολλές φωτογραφίες. Είναι αυθόρμητες όμως. Βλέπουμε που τραγουδάτε, αγκαλιά, χαιρετά, εδώ κάτι μας χαιρετά. Γεια σου Γιώργη. Αυτά είναι τα ωραία, βέβαια. Δίνεις την δυνατότητα βέβαια, έτσι στους φίλους που θα πάρουν αυτή τη δουλειά, όπως το λες, να μοιραστούμε μαζί σας από αυτές τις όμορφες στιγμές, έτσι, που περάσατε κι εσείς στο στούντιο και όχι μόνο, δημιουργώντας έτσι αυτή τη δουλειά. Μένουνε, βέβαια. Mm-hmm. Είναι κάτι όμορφο, το οποίο θέλει βέβαια το χρόνο του κι αυτό, παιδιά. Δηλαδή, για να τραβάς, ας πούμε, να κρατάς αναμνήσεις, είναι... ήθελε το χρόνο του κι αυτό, αλλά μου άρεσε πολύ, ας πούμε, έτσι, να μένουνε. Και είναι όλες εν ώρα στουντίου, αυθόρμητες. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, θα περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για πολύ λίγο θα λείψουμε από κοντά σας, αγαπημένοι μας φίλοι. Έτσι, μια μικρή ανάσα θα πάρουμε. Και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.